το φρούριο της πόλης της Χίου. Ένα μνημείο που ξεπερνά τα 1000 χρόνια ιστορίας. Ένα μνημείο που συνδέεται με το σύνολο της ιστορικής διαδρομής του νησιού της Χίου. Ένας μοναδικός πόλος έλξης του ενδιαφέροντος των περιηγητών ανά τους αιώνες, που εξακολουθεί να συναρπάζει τον σύγχρονο επισκέπτη. Γιατί αν και αποτελεί ένα ζωντανό κύτταρο της σημερινής πόλης, προσφέρεται για μια απροσδόκητη εμπειρία περιπλάνησης στο χρόνο. Το φρούριο της Χίου είναι ένα από τα λίγα παράλια κάστρα στην Ελλάδα. Με μεγάλη έκταση και ζωή μεγαλύτερη από 10 αιώνες, περικλείει την ιστορία του νησιού από τη Βυζαντινή εποχή έως σήμερα. Το φρούριο, κατά την Βυζαντινή, Γενοβέζικη και Οθωμανική περίοδο, αποτέλεσε την έδρα της εκάστοτε στρατιωτικής και πολιτικής διοίκησης. Ταυτόχρονα, ήταν και τόπος κατοικίας των αντίστοιχων πληθυσμών. Το φρούριο ιδρύεται τον 9ο αιώνα και παραμένει στους Βυζαντινούς ως το 1346. Τότε, το νησί καταλαμβάνεται για άλλη μια φορά από τους Γενουάτες και τους παραδίδεται με συνθήκη. Ένα χρόνο αργότερα περνάει υπό τον έλεγχο της ΜΑΟΝΑ, της εμπορικοναυτιλιακής εταιρείας των Γενοβέζων, τα μέλη της οποίας ανήκουν κυρίως στην οικογένεια των Ιουστινιάνη. Το 1566 έρχεται η σειρά των Οθωμανών. Στην κυριαρχία τους παραμένει με κάποια διακοπή ενετικής κατοχής ως την απελευθέρωση του 1912, οπότε και προσαρτάται στον ελληνικό κορμό. Ας πιάσουμε όμως το νήμα της ιστορίας από την αρχή. Τα πρώτα ίχνη κατοίκησης της Χίου χρονολογούνται από το 6000 π.Χ. Η πόλη της Χίου, ήδη από την αρχαιότητα, αποτέλεσε το οικονομικό, πολιτισμικό και πολιτικό κέντρο του τόπου. Καταλαμβάνει την πλησιέστερη στη Μικρά Ασία λωρίδα Χής, στην ανατολική πλευρά του κεντρικού τμήματος του νησιού. Ακόμη και η Μυκηναϊκή πόλη θα πρέπει να αναζητηθεί, κατά την επικρατέστερη άποψη, στην τοποθεσία του φρουρίου. Η Χίος είχε ανέκαθεν έντονο ναυτικό και εμπορικό χαρακτήρα. Ο Θουκυδίδης αναφέρεται στη σπουδαιότητα του χιακού ναυτικού και ο Στράβων σε πόλην ευλίμενο. Ο Βιτρούβιος μας μαρτυρεί ότι κατά τα ρωμαϊκά χρόνια τα τείχη του φρουρίου βρέχονταν από τη θάλασσα. Τυχαία αλλά και ανασκαφικά ευρήματα αποδεικνύουν την αδιάσπαστη ιστορική συνέχεια του χώρου. Η πρωτεύουσα διατηρεί σταθερή τη θέση της και το όνομά της σε όλες τις διαδοχικές ιστορικές περιόδους, με την ευρύτερη περιοχή του κάστρου να αποτελεί πάντα το βασικό πυρήνα της. Το πιθανότερο είναι ότι το αρχαίο τείχος είχε ως αφετηρία τη θάλασσα και το σημερινό κάστρο αποτελούσε τμήμα της τυχισμένης πόλης. Η προέκταση αυτού του οχυρού προς τη θάλασσα δημιουργεί το κατοπινό Βυζαντινό κάστρο. Το νησί γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση κατά τη μέση Βυζαντινή περίοδο. Την εποχή αυτή ιδρύθηκε το περίλαμπρο μοναστήρι της Νέας Μονής, που επηρέασε με την παρουσία του ολόκληρο το νησί. Τότε,
δημιουργήθηκε και η πρώτη βυζαντινή οχύρωση της πόλης, γνωστή ως Παλαιόκαστρο, στην περιοχή της Αγίας Άννας Καπέλλας, που διατηρήθηκε μέχρι τον 17ο αιώνα. Η βυζαντινή ιστορικός Άννα Κομνηνή, στο έργο της Αλεξιάς, περιγράφει την ανακατάληψη ενός παρόμοιου με το σημερινό φρουρίου από το στόλο του πατέρα της, Αλεξίου Κομνηνού, στα τέλη του 11ου αιώνα. Το φρούριο της Χίου είχε καταληφθεί πρόσκαιρα από το στόλο του Σελτζούκου Εμμύρη Τζαχά. Πληροφορίες για το βυζαντινό κάστρο μας παρέχουν και τα αυτοκρατορικά χρυσόβουλα του Νικηφόρου Βοτανιάτη και του Μιχαήλ Παλαιολόγου του 8ου. Ζωντανοί μάρτυρες της εποχής παραμένουν πολλά τμήματα του τείχους, αλλά και οι βυζαντινοί ναοί του φρουρίου. Ο Άγιος Νικόλαος, το Άγιο Γιωργάκη το Κεχρί και ο Άγιος Γεώργιος, η Μητρόπολη του Κάστρου. Στον Άγιο Γεώργιο υπάρχει μια Οθωμανική επιγραφή που τοποθετεί την οικοδόμηση του φρουρίου πριν από το 993, συνηγορώντας στην αναφορά της Άννας Κομνηνής. Στη Βυζαντινή εποχή ανήκει και ο Κουλάς, ο μοναδικός ανεξάρτητος πύργος του φρουρίου. Είναι πεταλόσχημος και στον κορμό του είναι φανερή η ενσωμάτωση αρχαίων αρχιτεκτονικών μελών. Το φρούριο, λόγω της ιδιαίτερης θέσης του, θεωρείται ότι αποτελούσε την απόλυξη του συστήματος των παράκτιων παρατηρητηρίων της Χίου. Ο Κουλάς μετείχε στο δίκτυο των βυγλών που είχαν αναπτυχθεί κατά μήκος των ακτών και μετέφεραν με οπτικά σήματα, από φωτιά ή καπνό, πληροφορίες για την ασφάλεια του νησιού. Το δίκτυο αυτό επεκτάθηκε κατά την περίοδο της γενουατοκρατίας που ακολουθεί. Η γενοβέζικη εποχή έχει αφήσει ζωντανά τα ίχνη της στο φρούριο. Άρχισε το 1261 με τη συνθήκη του Νυμφαίου. Τότε ήταν που ο Μιχαήλ Παλαιολόγος επέτρεψε στους Γενοβέζους, μεγάλη ναυτική και εμπορική δύναμη της εποχής, να ιδρύσουν εμπορικό σταθμό στη Χίο. Το 1304 ο Γενοβέζος διοικητής της Φώκαιας, Βενέδικτος Ζαχαρίας, κατέλαβε τη Χίο και ενίσχυσε το φρούριο. Η ηγεμονία του διατηρήθηκε στη Χίο μέχρι και το 1329. Το χρόνο αυτό, ο Ανδρόνικος ο Τρίτος της δυναστείας των Παλαιολόγων εξεδίωξε τον Μαρτίνο Ζαχαρία από τη Χίο.